Χάρηκα πάρα πολύ ότι στο προηγούμενο επεισόδιο ήρθε πραγματικά ένας διαφορετικός άνθρωπος. Όχι μόνο στιλιστικά και από θέμα ενέργειας, το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι η Χριστιάνα Καρνέζη και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Τι συμβαίνει, Χριστιάνα? Είμαι η ωραία Ελένη. Για μίλησέ μου γι' αυτό. Πηγαίνω σε ένα fashion γκαλά με θέμα τον Τροϊκό Πόλεμο και θέλω να δω μια διαφορετική ωραία Ελένη. Και η φαντασία μου έτσι πήγε λίγο μεσαίωνα, λίγο 2060, γι' αυτό φόρεσα και αυτά τα γυαλιά. Α, έχεις κάνει ταξίδι στον χρόνο κανονικά. Ναι, έκανα ένα ταξίδι στον χρόνο. Και αυτά είναι πάνω τα στάχια της κοιλάδας της Τρίας. Ναι, αυτό είναι ένα κόσμο το οποίο φτιάχτηκε πάνω στο κεφάλι μου και τα πρόσθεσα εγώ. Εξαιρετικά. Για πάμε να δούμε τι θα πούνε τα κορίτσια. Για βαθμολογήστε, κυρίες μου. Λοιπόν, ακούω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω έτσι, Χριστιάνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Κατερίνα. Δεν έχω λόγια. Μπράβο σου. Έχεις καταλάβει πλήρως τι σημαίνει το extravaganza. Φαίνεται. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω, Κατερίνα μου, συγγνώμη. Ότι... αυτό είναι και το extravagance. Αυτό είναι. Δηλαδή, μπορεί να μην σου αρέσει. Το λέω στη συμπεριφορά μου, είναι μια στολή. Ναι, αλλά αυτό είναι το extravaganza. Είναι αυτό μια στολή. Είναι μια τέχνη. Στολή. Είναι τέχνη. Προφανώς, για αυτόν που την έφτιαξε. Δεν την έφτιαξε. Όχι, η Χριστιάνα. Όχι, και για αυτόν που τη στυλιζάρισε είναι τέχνη. Πού είναι το στυλ που έβαλε αυτό το στυλ. Μισό λεπτάκι. Έβαλε τα γυαλιά, βρήκα. Το κεφάλι τη, αυτό που φοράει το κόσμημα. Βρήκα τα γάτια, έβαλα κορσέ. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνεις. Το είπε ότι έχει προσθέσει μόνη της αυτά εδώ πέρα τα... Yeah. Είναι μια στολή με ένα χέρι. Δεν θα το βρεις κάπου αυτό. Τέλος πάντων, τρία σου έβαλα, πάμε παρακάτω, διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Απλά και χθες, ας πούμε, και εμένα το μιλιτέρι δεν μου άρεσε, αλλά... ναι, και διαφώνησες. Δεν έλεγα ότι φοράτε στολές ή δεν ξέρω εγώ τι... Φοράτε στολές. Διαφώνησες για το μιλιτέρ. Ναι. Εγώ ίσα δεν διαφώνησα, ίσα τρία έβαλα. Ναι, εντάξει, απλά... Δεν θα γυρίσουμε στη χθεσινή βαθμολογία σου. Όχι, απλά θέλω να καταλάβουμε ότι είναι τέχνη το extravaganza και πρέπει προφανώς να το συμπεριφερόμαστε αντάξια και να το σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι ένα κουστούμι και να το υποβαθμίζουμε, γιατί έτσι υποβαθμίζει είναι και τη δουλειά του καθένα. Τέχνη για αυτόν που το έφτιαξε το κουστούμι. Δεν είναι τέχνη για αυτόν που το έφτιαξε. Εγώ πήρα ένα φανταστικό φόρεμα, μια φανταστική τουαλέτα και έκτισα πάνω της. Τι δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω το χτίσιμο. Ούτε το δικό θέλω μου. Θέλω τα σχέδια του σπιτιού. Μετά. Θέλω να δω τα σχέδια του σπιτιού. Okay. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε την Ιωάννα ούτως ή άλλως. Τώρα θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία και θα σε στείλω στους κριτές. Εύχομαι τα καλύτερα.